Θα το ρωτήσω. Τα χρόνια εκείνα, συμπεθερέ η έκφραση, αλλά έτσι λέει. Τα χρόνια εκείνα, την εποχή δηλαδή που έπαιζε Κώστα Λαγωνίδη, ακαδημίες στον ΠΑΟΚ υπήρχαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Καμία σχέση. Για πες τι είχε τότε. Σε καμιά αλάνα, αν έβλεπαν κανέναν, έλεγα καλώς είναι να σε δοκιμάσουμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Θα σε πάω εγώ πιο παλιά, τα χρόνια τα δικά μου βέβαια είναι πολλά χρόνια πριν. Ναι. Που ξεκίνησα σαν πρώτο δελτίο και εγώ με όνειρα να παίξω μπάλα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πήγα πρώτα να δοκιμαστώ. Τότε υπήρχαν οι ακαδημίες, σαν έννοια βασικά ακαδημίες δεν υπήρχε. Υπήρχε η δεύτερη ομάδα και η τρίτη ομάδα. Εσένα σε είδε. Σε είδε κανένας? Ναι, Κώστα. Ο κύριος Παπαδάκης. Ναι, ναι, ήταν ο κύριος Ελευθέρης ο Παπαδάκης, ο Τούλης ο Μουρατίδης, αξιόλογοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, παλιοί ποδοσφαιριστές που ήταν ονόματα. Τέλος πάντων, ναι, ήμασταν ναι. σε ένα γήπεδο, να μην φλιαρίσω, ήμασταν σε ένα γήπεδο 100-120 παιδιά, ποιος να πρωτοπαίξει τέλος πάντων. Υπήρχε η Β' η ομάδα και η Γ' και η πρώτη ομάδα. Όχι, δεν υπήρχαν οργανωμένες. Όχι, όχι το ξέρω απέναντι από την Τούμπα, εκεί στη Γκλεάνθους. Το ξέρω απέναντι από την Τούμπα. Από την Τούμπα. Δεν ήταν ένα γήπεδο. Ήταν το χώμα με λίγο χόρτο τούφες που ήταν με κάγκελο γύρω-γύρω μικρό απέναντι από τη θύρα 1. Ναι. Και μέχρι την Λαμπράκη υπήρχαν άλλα 2,5 γήπεδα φτερά. Ναι. Έτσι ήταν. Τη θέση των σχολείων είχαν αυτά τα γήπεδα. Ναι, ναι, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Τέλος πάντων, τα θυμάσαι. Βέβαια, από εκεί. Βέβαια, δεν θα τα θυμάσαι. Τέλος πάντων, και... ωραία χρόνια, πιο ρομαντικά. Και... Έτσι, συνέχεια τώρα να πάμε, όταν αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τις ακαδημίες σαν δουλειά. Ναι. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση που υπάρχει τώρα. Είχε γίνει η πρώτη προσπάθεια. Είχε γίνει σοβαρή προσπάθεια, είχε γίνει με τη διοίκηση Ζαγοράκη τότε. Ναι, ναι, ναι. Προτού να έρθει ο κύριος Σαββίδης που το τελειοποίησε. Και όσον αφορά τι εννοώ με τη λέξη τελειοποίησε, απλώς είχαμε και τα χρήματα πλέον να ανταγωνιστούμε τις ομάδες των Αθηνών που είχαν πρώτο λόγο όσον αφορά μια μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ σαν Ακαδημία είχε αποκτήσει οντότητα και πολύ όνομα εκτός Βόρειου Ελλάδος, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα παίζαμε μόνοι μας πάντα. Σαν συνέπεια αυτό το καλό όνομα οι γονείς οπαδών άλλων ομάδων να θέλουν τα παιδιά στον ΠΑΟΚ. Άρα είχαμε τον πρώτο λόγο και συνεχίζεται να έχουμε τον πρώτο λόγο. Έχουμε δηλαδή την τύχη λόγω ονόματος και λόγω παροχών που προσφέρουμε στα παιδιά όσον αφορά διαμονή σύντηση, τον αριθμό μάλλον στη διαμονή σύντηση. Όταν άλλες ομάδες μπορούν να φιλοξενήσουν 10 παιδιά και 15 και 20 και εμείς μπορούμε να φιλοξενήσουμε 40 και παραπάνω, άρα έχουμε το πρώτο λόγο. Άρα, όλοι κοιτάμε σε εμάς. Άρα Κώστα, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια Γιώργο μου γίνεται πιο εύκολο το έργο το δικό μας. Ναι, άρα στις ακαδημίες τον πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα λεφτά. Δηλαδή το πόσο δυνατός είσαι στο χρήμα για να μπορείς να... Τι παίζει κυρίαρχο ρόλο, ποιο είναι πρώτο? Εκτός από τα μάτια, από τα μάτια, τους ειδικούς δηλαδή. Αλλά για να έχεις ειδικούς πρέπει να είναι καλοί και οι καλοί πληρώνονται, έτσι δεν είναι? Σωστά, αλλά εννοώ έβαλα πρώτα το οικονομικό γιατί χωρίς αυτό... Μπορείς πάλι να κάνεις πράγματα όπως τα είχαμε κάνει γιατί είχαμε καλή παρουσία, έξωθεν μαρτυρία αν θέλεις, καλές δημόσιες σχέσεις, ναι. Ο καθένας προσωπικά είτε με παλιούς ποδοσφαιριστές που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, είτε συνεργάτες που μας σέβονται και μας εκτιμάνε και κάναμε πάλι καλή δουλειά χωρίς να υπάρχει το οικονομικό στη μέση. Απλώς το τελειοποιήσαμε τώρα. Από εκεί και πέρα όμως το δύσκολο, το εύκολο αν θέλεις το να φέρουμε ένα παιδί, το δύσκολο είναι το να το φτιάξουμε το παιδί εδώ. Ναι. Το ταλέντο μπορεί να το φέρεις, αλλά το ταλέντο δεν παίζει μόνο του στην πρώτη ομάδα. Και το δύσκολο ήταν αυτά τα χρόνια να καταφέρουμε να εκπαιδεύσουμε αυτά τα παιδιά που έχουν το ταλέντο να είναι έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Το κάναμε τα τελευταία χρόνια. Δεν ήμασταν όμως ευχαριστημένοι και προσπαθούμε να το τελειοποιήσουμε. Φαίνονται τα αποτελέσματα, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμη.
Ο COVID παγκοσμίως δημιούργησε θέματα και σε εμάς, όπως όλο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Πήγαμε λίγο πίσω, είμαστε στο restart τώρα, πιστεύω ότι έρχονται καλύτερα πράγματα. Κώστα, το πιο δύσκολο για σας είναι να ψήσετε, εντός εισαγωγικών φυσικά, το παιδί ή τους γονείς. Καλά ανέφερες και τους γονείς, γιατί είναι ένα πρόβλημα σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχει ο καλός σύμβουλος από πίσω από τα παιδιά. Δηλαδή όλα τα παιδιά έχουν κάποιον από τους γονείς, κάποιον θείο από δίπλα, κάποιον φίλο από δίπλα που λέει πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά. Και αμέσως πρέπει να προσγειώσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση τα παιδιά. Να είναι ταπεινά και να περιμένουν τη σειρά τους, θα έρθει η ώρα τους. Βιάζονται πάρα πολύ όλοι. Το περιβάλλον βιάζεται πάρα πολύ. Έχει να κάνει με το περιβάλλον ή τα περιβάλλοντα. Μιλάμε για συγγενικά, φιλικά. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιδιά. Είναι και μικρά, δεν είναι να πεις ότι είναι μεγάλοι. Είναι μικρά. Αυτή τη στιγμή προσπαθείς να πλάσεις και το χαρακτήρα τους εσύ. Εσείς προσπαθείτε, ας πούμε, που είστε στο team εκεί όλο. Που κάνετε προφανώς εξαιρετική δουλειά. Και δεν φαίνεται, όχι τώρα επειδή εγώ σε συμπαθώ, αλλά γιατί δείχνει το ταμπλό φαίνεται. Στο ταμπλό φαίνεται. Που λέει επιτυχίες. Εντάξει, είμαστε πολλά παιδιά από πίσω που κάνουν πολλή δουλειά και αθόρυβοι και δεν ακούγονται. Πάντα αυτός που ακούγεται μπορεί να κάνει και την λιγότερη δουλειά. Υπάρχει αλυσίδα από πίσω, υπάρχουν άτομα που ο καθένας στον τομέα του δουλεύει προς την σωστή κατεύθυνση. Και όλοι πάνω με το αφεντικό το μεγάλο, σαν κορυφή, σαν πάντα στήριγμα σε οτιδήποτε, γίνεται καλή δουλειά. Παίζει ρόλο σημαντικό προφανώς να γουστάρει και το μεγάλο αφεντικό της Ακαδημίας, τα μικρά παιδιά, έτσι. Να μην περιμένουν μόνο από τους μεγάλους τα αποτελέσματα και τους τίτλους, να αγαπάει και το φυτώριο δηλαδή. Παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν έχουμε παράπονο. Η οικογένεια Σαββίδη ήταν κοντά από την αρχή και ίσα ίσα ήταν η εντολή να προσέξουμε τα Ελληνάκια, να προσέξουμε την επαρχία και τις Ακαδημίες. Ήταν εντολή. Ναι, το ξέρω, το αγαπάει το συγκεκριμένο κομμάτι πολύ, το μεγάλο αφεντικό. Ο δικός σου ρόλος ποιος είναι ακριβώς στις Ακαδημίες, Κώστα? Εγώ είμαι στο τμήμα scouting, γενικά εντάξει, εγώ είμαι πρεσβευτής της ομάδας, αν θέλεις. Μπορώ να κάνω και κάνω πολλά πράγματα, αλλά σαν επίσημο ρόλο έχω το scouting, γυρίζω σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο ακαδημιών, είτε με συνεργάτες είτε συνεργάσιμες ακαδημίες. Στηρίζεται αυτό το δίκτυο στην καλή σχέση που υπάρχει, στην καλή έξωθε μαρτυρία του συλλόγου και προσωπικά, αν θέλει, των ιδίων. Και καταφέρνουμε να έχουμε την πληροφορία από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή δύσκολα μας ξεφεύγει ταλέντο. Το 90% των παιδιών που θέλουμε να πάρουμε τα παίρνουμε. Ωραία δουλειά κάνεις. Ζηλεύω. Θες βοηθώ. Γιώργο, δεν σου κρύβω ότι είμαι ευλογημένος. Γιατί όταν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο από τα χρόνια, από το χόμπι μου να παίξω ποδόσφαιρο, να ζήσω την οικογένειά μου, να δω μέσα από το ποδόσφαιρο, να έχω την ευλογία αυτή. Δεν αισθάνομαι, μπορεί να υπάρχει σωματική κούραση, αλλά πνευματικά είμαι καλά, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και το γουστάρω, αν θέλεις, και είναι ευλογία για μένα. Έτσι. Και ευχαριστώ τον Θεό βασικά που έχω αυτή την ευκαιρία. Το ξέρω, γιατί έχω τις πληροφορίες μου ότι αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Τώρα τι έχει τελικό, ποιοι, το έχω μπερδέψει και εγώ, K17, K15, K19, όλοι κάνουν πρωταθλητισμό όλα τα τμήματα. Τώρα ποιο τελικό έχει με τον Ολυμπιακό? Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν ο τελικός της K17, το Final Four, καταφέραμε να το πάρουμε το τελικό. Είναι ο δεύτερος τώρα, η εβδομάδα αυτή είναι για την K15 της ηλικίας των 2007 γεννηθέντων. Έχουμε 2007, περάσει το τελικό. 2007 είναι. Ο τελικός γίνεται στο Αγρίνιο 3 ώρα. Αντίπαλος είναι και αυτός δυνατός, είναι ο Ολυμπιακός. Ευελπιστούμε, αισιοδοξούμε ότι τα παιδιά θα βρεθούν στην κατάσταση που πρέπει να διαχειριστούν καλά το 90 λεπτό όσο χρειαστεί, τέλος πάντων, να πανηγυρίσουμε ακόμη ένα τίτλο. Θα κάνουμε 2-2.
Και έχουμε και τις ελπίδες βέβαια με τον Στέλιο του Μαλεζά εκεί και τον Γιώργο το Θεοδωρίδη, το team εκεί της K19. Παλεύουν για το πρωτάθλημα. Βέβαια είχαμε μια απώλεια τελευταία μέσα στα Γιάννα, αλλά πάλι έχουμε την ευκαιρία να ξαναβγούμε πρωταθλητές. Βέβαια πιο δύσκολα εκεί, αλλά... Θεοδωρίδης, ο παλιός ο παίχτης, ο Θεοδωρίδης. Αυτόν, ναι. Ο Γιώργος Θεοδωρίδης είναι ο team manager της K19. Ο Στέλιος ο προπονητής είναι ο Στέλιος ο Μαλεζάς, είναι, ναι, ο προπονητής K19. Uh-huh. Ο Απόστολος ο Παπαβασιλείου είναι ο συνεργάτης. Γενικά είναι τα team όλα πολύ καλά. Κώστα, όλα αυτά τα παιδιά, όλα, δηλαδή K19, K17, K15 κτλ. Προπονήσεις κάνουν στη Μεσηβριά όλα εκεί στο προπονητικό κέντρο ή είστε μοιρασμένοι? Όχι. Είμαστε μοιρασμένοι στη Θεσσαλονίκη. Αν λέμε ότι θα θέλαμε να είναι 100%, να μην έχουμε δικαιολογία, ρε παιδί μου, στη δουλειά μας, ότι κάτι πάει στραβά, θα ήταν αυτό. Δηλαδή θα θέλαμε τα γήπεδα, οι προπονήσεις, όλες οι ομάδες να είναι σε ένα γήπεδο. Δυστυχώς δεν γίνεται. Είμαστε σκορπισμένοι σε όλη τη Θεσσαλονίκη, ανατολικά-δυτικά. Ελπίζουμε ότι θα γίνει ένα αθλητικό κέντρο αύριο μεθαύριο και θα είναι όλα τα τμήματα μαζί. Και το σημαντικό, αυτό που πρόλαβα να μάθω τις τελευταίες ημέρες ψάχνοντάς το θέμα, γιατί με ενδιαφέρει και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε εκεί στον ΠΑΟΚ, είναι ότι εκτός από καλά παιδιά, εκτός από καλοί ποδοσφαιριστές, και προφανώς για να κάνουν πρωταθλητισμό είναι μεγάλα ταλέντα, προσπαθείτε να είναι και καλοί μαθητές, έτσι, να είναι καλοί και στο σχολείο, να μην το βάζω στην άκρη το σχολείο, γιατί το φως. Είναι το πολύ το φως είναι εκεί στο τελικό, ας πούμε, ή στον πρωταθλητισμό, στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο βασικός σκοπός, νομίζω, των ακαδημιών δεν είναι για να βγάλουμε ποδοσφαιριστές. Μιλάω με την ευρύτερη έννοια της ακαδημίας. Είναι το να δημιουργήσουμε καλούς φιλάθλους, είναι οι αυριανοί πελάτες των γηπέδων. Αυτό που δεν μου αρέσει και πιθανότατα δεν αρέσει και σε σένα και σε πολύ κόσμο, ναι, να βλέπεις τις κερκίδες στην Βάντα που κακοποιούν γενικά τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Η παιδεία που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά, έτσι, η διαμόρφωση χαρακτήρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στην ουσία, οι αυριανοί πελάτες να είναι σωστοί στη συμπεριφορά. Το να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Και κάποια στιγμή και κάποια παιδιά, αν είναι τόσο ταλέντα και μπορέσουν και βγάζουν λεφτά το ποδόσφαιρο, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Εκεί νομίζω είναι η ουσία του πράγματος. Έτσι, στο κλείσιμο θέλω και μια τάκα, έτσι, να μου πεις πως έχεις τη μεγάλη ομάδα στο μυαλό σου, τους άνδρες δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι, μια τάκα. Ο χρόνος δικαιώνει όλο το team, όλο τον οργανισμό. Γιατί η χρονιά ήταν δύσκολη από την αρχή. Δεν έπεισε σε κάποια πράγματα η ομάδα. Αλλά όσοι ήταν μέσα στα πράγματα και κοντά στην ομάδα ήταν πεπισμένοι ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρχει επιτυχία. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο τέτοιο που η ομάδα αρέσει. Μπορεί να μην εντυπωσιάζει με την απόδοση, αλλά με τη σταθερότητα των τελευταίων παιχνιδιών σε εμπνέει. Mm-hmm. Και επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που λειτουργούν γύρω από την ομάδα, πιστεύω ότι έρχονται καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Και φαίνεται βέβαια από την αισιοδοξία, έτσι, αυτό που επικρατεί γύρω από την ομάδα, στον κόσμο. Τι να πω, να πω συγχαρητήρια σε όλους και δημόσια, γιατί αυτό που γίνεται με την ομάδα είναι εξωπραγματικό. Το να παίζεις Κυριακή, Τετάρτη, τρία παιχνίδια σε μία εβδομάδα και να τα καταφέρνεις, πάει να πει ότι δεν είναι τυχαίο και ότι γίνεται σημαντική δουλειά. Και φαίνεται ότι δεν ξεφουσκώνει ακόμα και μετά από μεγάλες επιτυχίες. Γιατί μετά από αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, λέγαμε όλοι ότι θα πάει μες στην ΑΕΚ, ας πούμε, την Κυριακή και θα είναι χαλαρός, αλλά πήρε και το διπλάκι έτσι. Στο χαλαρό, στο. Πώς το λένε, στο ήρεμο το πήρε το διπλό μες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτά είναι σημάδια καλά, Γιώργο. Ναι, έτσι είναι. Στήριζες πάνω σε αυτά. Είναι σημάδια ότι γίνεται καλή δουλειά. Εμπιστοσύνη ξανά, έτσι ακριβώς. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο παρόλο που είχαμε την περιπέτεια την αρχική. Εντάξει, αισιοδοξώ. Αγαπάμε την ομάδα με τα στραβά, με τα καλά της. Αγαπάμε αυτούς που ασχολούνται με την ομάδα, αυτούς που παίζουν για την ομάδα. Εννοείται.
Κωνσταντίνε, συνεχίστε την φοβερή, την εξαιρετική δουλειά που κάνετε εκεί στην Ακαδημία του Παγκοσμίου. Όλο το team, ανεξαιρέτως. Δεν στεκόμαστε, Γιώργο, να τονίσω ότι δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Υπάρχει πλειάδα παιδιών, προπονητών, γυμναστών, γιατρών, φυσιοθεραπευτών. Πολλά άτομα ασχολούνται. Πολύ, πολύ. Και μοιραζόμαστε όλη την επιτυχία είτε την αποτυχία. Γίνεται δουλειά που την συναντάς σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, τα μεγάλα κλαμπ. Αυτή τη δουλειά κάνετε στον ΠΑΟΚ. Αυτή δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Εγώ παράδειγμα. Δεν μπορώ να το πω. Τα αποτελέσματα θα δείξουν. Τίποτα. Χαρά μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά που τα είχαμε από μικρά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όταν παίζουν τα τρία παιδιά την πρώτη ομάδα και έχουν σημαντικό ρόλο, όχι απλώς να είναι στο ρόστερ της μεγάλης ομάδος, να έχουν σημαντικό ρόλο στην ενδεκάδα. Ναι. Αυτό είναι που μας χαροποιεί. Έτσι ακριβώς είναι. Μπορούμε να γεμίσουμε με περισσότερους παίκτες από την Ακαδημία. Μακάρι. Την ομάδα, όλοι το ευχόμαστε, όλοι το ευχόμαστε. Όλοι ικανοποιημένοι θα είμαστε. Και κυρίως εσείς. Έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά που κάνεις. Καλή συνέχεια. Και εσύ και το team όλο. Να είσαι καλά.